Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Μαύρο Ρόδο. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεό μας, ο Σταυρίνος λαμβάνει μια σημαντική πληροφορία που αφορά τον Γιώργο και τη σχέση του με τον Στεριόπουλο, ο οποίος κρυβόταν μάλιστα και πίσω από την επίθεση εναντίον του Σταυρίνου και της Στασούλας. Συγκεκριμένα, ο Σταυρίνος έχει στα χέρια του το κινητό του νεκρού και προσπαθεί να το ανοίξει για να μπορέσει να φτάσει στην αλήθεια. Έπαιξε ρόλο ή όχι ο Γιώργος στην επίθεση? «Χρειάζομαι να σπάσω τους κωδικούς σε ένα κινητό. Μπορείς να με βοηθήσεις?» ρωτάει τον Πέτρο και εκείνος τον παραπέμπει στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι hacker, σε αυτά και ξέρει. Το απαντάει και έτσι ο Σταυρίνος ξεκινάει στην Πάτρα προκειμένου να συναντήσει τον Παναγιώτη για να τον βοηθήσει να ανοίξει το κινητό του Στεριόπουλου. Και πράγματι ο Παναγιώτης καταφέρνει να σπάσει τους κωδικούς και τότε ο Σταυρίνος βρίσκεται αντιμέτωπος με την οδυνηρή αλήθεια. Όταν διαβάζει τα μηνύματα που αντάλλαξαν ο Στεριόπουλος με τον Πόγρη. Ο Σταυρίνος βρίσκει τα στοιχεία που συνδέουν τον αδερφό του με την επίθεση στη Μάνδρα και χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Δεν μπορεί να έχει γίνει αυτό. Μονολογεί έξαλλος και επιστρέφει στην Γερακιανή. Τηλεφωνεί στον Πόγρη. «Τα έμαθα όλα, μην τολμήσεις να το κουνήσεις από το σπίτι, έρχομαι». Φωνάζει στον Γιώργο και εκείνος φεύγει να κρυφτεί στο μοναστήρι με τη βοήθεια της Κασιανής. «Πρέπει να με κρύψεις, να μην με βρει ο Σταυρίνος», της λέει και εκείνη το κάνει. Ο Σταυρίνος επιστρέφει στη Γεραγιανή, τον αναζητάει παντού, αλλά δεν τον βρίσκει πουθενά. Και όλοι τον κοιτάζουν με απορία. «Έχει συμβεί κάτι?» το ρωτάνε, και εκείνος δεν λέει τίποτα και φεύγει αλαφιασμένος. Υποψιάζεται πως είναι στο μοναστήρι και εκεί πάει να τον βρει. «Τι πήγες και έκανες?» του λέει ο Σταυρίνος και συνεχίζει. «Έβαλες να με δείρουν? Μήπως τελικά είχε δίκιο η Γιάννα και ήσουν εσύ εκείνος που πείραξε τη μηχανή μου τότε?» Αρχίζει να φωνάζει και ο Μπρόκτης βγάζει το όπλο του και το σημαδεύει. «Ναι, και λυπάμαι πολύ που δεν έκανα καλή δουλειά και σε φορτώθηκα. Ελπίζω τώρα να μην αποτύχω», λέει και κάνει να πατήσει τη σκανδάλη. Ο Σταυρίνος το επιτίθεται για να το χτυπήσει και πάνω στη συμπλοκή το όπλο εκπυρσοκροτεί και ο Μπόγρης πέφτει νεκρός.